το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της, των δηλώσεων που γίνονται αυτή την περίοδο, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να πιάνουμε το πρόβλημα στο κέντρο του. Επειδή είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς αυτό που είναι το περιβάλλον μας, να δούμε ότι το 2013 υπήρχαν 32 δισεκατομμύρια κυβικά διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, νούμερο που σημαίνει ότι κάθε κάτοικος αυτής της γης παρήγαγε 5 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει. Συμβαίνει ότι κάποιες χώρες στον κόσμο, μέσα από τη βιομηχανική παραγωγή και την αύξηση του όγκου της βιομηχανικής παραγωγής, έχουν συμβάλει πάρα πολύ, πρώτη η Κίνα, η Αμερική, η Ρωσία, η Ινδία και άλλες χώρες, στην παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο, κυρία Δουλγεράκη, να εξηγήσουμε ότι σχηματίζει ένα στρώμα πάνω από την ατμόσφαιρα και μέσα στον χώρο που ζούμε, εμποδίζει την θερμοκρασία που παράγει ο άνθρωπος, ανθρωπογενός δηλαδή, και αυτή που μπαίνει από τον ήλιο, την εγκλωβίζει, ανεβάζει τη θερμοκρασία, λιώνει τους πάγους, και αυτό είναι ένα φαύλο, σε φαύλο κύκλο φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει όλη την ανθρωπότητα. Και να δούμε λίγο με νούμερα αυτή την κατάσταση, γιατί τι να το κάνουμε σήμερα αν είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι και πίνουμε το ενθυαλωμένο μας νερό, τι και αν για να ζήσουμε κάνουμε αυτή τη στιγμή 120 εμβόλια υπάρχουν στην αγορά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε από τις διάφορες ασθένειες που έχουν δημιουργηθεί ακριβώς από την πτώση της άμυνας του οργανισμού μας, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον, κυρία Δουλγεράκη, σε αυτόν τον κόσμο που μας έχουν άλλοι κατασκευάσει με άλλες προδιαγραφές. Σε λίγο αυτά τα εμβόλια θα γίνουν 200. Υπάρχουν καινούργιοι εχθροί, καινούργιες ασθένειες, ανθεκτικότητες, και κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η παγκόσμια παραγωγή έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το 1950 και τη σημερινή εποχή. Ο τρόπος που παράγουμε την ενέργεια για να ζήσουμε σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, έχει από το 1800 μέχρι το 2000 αυξηθεί χιλιάδες φορές σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που έχουμε παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά μέσα, από υδροελεκτρικούς σταθμούς, από φυσικό αέριο, από πετρέλαιο, από άνθρακα, από βιοενέργεια κτλ. Βλέπουμε ότι η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και όλων των ρήπων είναι ακριβώς η ίδια αύξηση όλων των εκφυλιστικών ασθενειών που αφορούν τους ανθρώπους τα τελευταία 40-50 χρόνια, και μιλάω για την εκφυλιστική πολυνευροπάθεια, μιλάω για την Πάρκινσον, το Αλτσχάιμερ, για το ζαχαρόδι διαβήτη, τη χοληστερίνη, τους καρκίνους, την υπογονιμότητα, όλα αυτά. Τι σημαίνουν όμως αυτά, κυρία Δουλγεράκη? Με μία κουβέντα σας παρακαλώ. Ναι, σημαίνει ότι το κόστος υγείας, εκεί που ήταν το 1990 ας πούμε 15 ευρώ, έχει γίνει σήμερα 30, και τέλος του 2020 θα γίνει 50. Δηλαδή τριπλασιάστηκε το κόστος για την υγεία, και μέσα από αυτό τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι κάποιοι πλουτίζουν ακριβώς από αυτή την κρίση στο περιβάλλον, γιατί υπάρχουν φαρμακευτικές εταιρείες, υπάρχουν φυτοφάρμακα, υπάρχουν πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες τις αυρίζουν, αλλά μαζί με αυτά όμως ανεβαίνουν και οι καρκίνοι, ανεβαίνουν τα λευκόματα, ανεβαίνουν όλες οι παθήσεις. Κύριε Πετράκη, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ, και σαν ένα τελευταίο μήνυμα να πω ότι εκεί που ζούμε σήμερα, μια εποχή που έχουμε μέσα διοξείδιο του άνθρακα, που έχουμε ρήπους στην ατμόσφαιρα, δεν έχουμε υπολογίσει ακόμα και τους πυρηνικούς ρήπους που ετοιμάζεται για το μέλλον, γιατί αν αυτή τη στιγμή γίνονται μάχες ανά τον κόσμο για την πάταξη, ας πούμε, των δρόμων του πετρελαίου, έχουμε μπροστά μας και άλλους δρόμους με πυρηνικά, με ουράνια κτλ. Και όλα αυτά επιβαρύνουν το περιβάλλον και μας κάνουν πιο ευάλωτους. Πρέπει λοιπόν το μήνυμα να είναι ότι δεν θα γίνει αλλαγή του περιβάλλοντος από μόνη της. Πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ.